Διακόπτουμε κυρίε και κύριοι <σχεδά> το πρόγραμμά μα <σχεδά> για να συνδεθούμε <σχεδά> με τη Γενική <σχεδά> Γραμματεία <σχεδά> Ενημέρωση <σχεδά> να ακούσουμε λέτε, τα μέτρα <σχεδά> που εξαγγέλει <σχεδά> ο κυβερνητικό εκπρόσωπο <σχεδά> Τέλιο <σχεδά> Πέτσα <σχεδά> για την αντιμετώπιση <σχεδά> του κορονοϊού. Τόνισε ότι χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε όσου πλήττονται. Ζήτησε επίση την ανάληψη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, όπω σε μάσκε και αναπνευστήρε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά την κατανομή του ανάλογα με τι ανάγκε στα κράτη-μέλη. Στο μεταξύ,. Στο εσωτερικό λαμβάνουμε συνεχώς νέα προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Χθες, κατόπιν εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμοξιολόγων, η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτική λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες. Κλείνουν πρεφονιπιακή σταθμή, σχολεία, ΙΕΚ, πανεπιστήμια, ιδιωτικά και δημόσια. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το χρόνο που κερδίζουμε, ελέγχοντα την επέκταση της επιδημίας για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Αλλά κυρίω για να προστατεύσουμε του πιο ευάλωτου, του ηλικιωμένου και του χρόνια πάσχοντε. Γι' αυτό ακριβώ είχαν ήδη αποφασιστεί και μπήκαν σε εφαρμογή η αναστολή τη λειτουργία των ΚΑΠΗ, η αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακή εκδήλωση, η διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων και κλεισμένων των θυρών, η αναστολή εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν πάνω από χίλια άτομα, η αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινή σε οποιαδήποτε συνάθρηση άνω των 50 ατόμων. Παράλληλα, η αρμόδια επιτροπή και κατά επέκταση η κυβέρνηση απευθύνουμε στου ηλικιωμένου και του συμπολίτε μα που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή κάθε συγχρονισμού. Οφείλουν για το δικό του αλλά και για το συλλογικό καλό να αποφεύγουν το συνοστισμό σε χώρου που συγκεντρώνονται πολλοί κόσμο. Στην ίδια κατεύθυνση, τόσο η Ιερά Σύνοδο όσο και οι Μητροπολίτε συστήνουν να αποφεύγονται πολυπληθεί συναθρήσει στι εκκλησίε μα. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε σε όλου ιδίω στου γονεί, στου παππούδε και στι γιαγιάδε μα. Τα λόγια του Μετροπολίτη Μεσογεία και Λαβερωτική Νικόλαου, κάθε τι που σέβεται την κοινωνία και τον συνάνθρωπο, αποτελεί έκφραση αγάπη και στο Θεό. Η προστασία τη δημόσια υγεία αποτελεί το πρώτο μέλημα τη κυβέρνηση απέναντι στι προκλήσει του κορονοϊού. Παράλληλα, η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να μετριάσει τι σημαντικέ επιπτώσει που έχει η διεθνή κρίση στην οικονομία μα. Όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτήν την οποία προβλέπαμε. Οι έκτακτε οικονομικέ ανάγκε που προκύπτουν τόσο για την πρόληψη τη εξάπλωση του ιού και την ενίσχυση των συστημάτων υγεία, όσο για την τόνωση τη ρευστότητα και τη διαφύλαξη τη απασχόληση επιφυλάσσουν σοβαρέ δημοσιονομικέ επιπτώσει. Και οι επιπτώσει αυτέ είναι ανάγκη να εξαιρεθούν από το εφιστάμενο πλαίσιο. Με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτε περιστάσει από του Ευρωπαϊκού Κανόνε. Ήδη έχουμε εξαγγείλει την αναστολή για τέσσερι μήνε τη πληρωμή ΦΠΑ πληρωτέου τέλο Μαρτίου, την αναστολή επίση για τέσσερι μήνε τη πληρωμή των βαβαιωμένων οφειλών προ τι ΔΟΗ, καθώ και των δόσεων για ρυθμίσει βαβαιωμένων οφειλών πληρωτέων μέχρι το τέλο Μαρτίου, την αναστολή για τρει μήνε τη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων κάθε είδου ρύθμιση που είναι πληρωτέ έω 31 Μαρτίου. Επιπλέον, για τη στήριξη τη απασχόληση και τη διευκόλυνση εργαζόμενων και επιχειρήσεων, παρέχεται δυνατότητα σε επιχειρήσει να προχωρούν σε σχήματα εξ αποστάσεω παροχή εργασία. Παράλληλα, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο πληροφοριακό σύστημα εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, καθώ και η υπεροριακή απασχόληση κάθε μήνα, θα καταχωρούνται κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου. Επειδή όμω η κατάσταση εξελίσσεται, απαιτείται συντονισμένη δράση και συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτή τη συντονισμένη δράση, είναι απαραίτητο το κόστο των μέτρων να μην λαμβάνονται υπόψη στου δημοσιονομικού στόχου που τίθενται στα κράτη-μέλη. Αφού αξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup τη 16η Μαρτίου, τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξη και Εργασία είναι έτοιμα να λάβουν άμεσα πρόσθετα μέτρα ενίσχυση τη ρευστότητα τη οικονομία και διατήρηση των θέσεων απασχόληση. Σήμερα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, στι εργασιακέ σχέσει εκδίδεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα εξή. Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη τη κανονική άδεια, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένα εκ των δύο γονέων, σε περίπτωση μονογονεϊκή οικογένεια ο ένα γονέα, με πλήρε αποδοχέ για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και μέχρι τις 10 Τετάρτου 2020. Για κάθε τέσσερι ημέρες άδειας τρει θα λογίζονται ω ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ω κανονική άδεια. Σε περιπτώσει που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτο θα καλύψει από τον τακτικό προπολογισμό το 1 τρίτο των αποδοχών του. Αυτό ο επιμερισμό των βαρών είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Σε περιπτώσει που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημόσιου τομέα, το κράτο θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του. Εάν λάβει ο ένα γονέα άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλο γονέα δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτόχρονα. Αν ο ένα γονέα δεν εργάζεται, ο άλλο γονέα δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσει που ο σύζυγο ή η σύζυγο νοσηλεύεται ή έχει προσληθεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία. Για τους εργαζόμενους του εργαζόμενου του ιδιωτικού τομέα, δίνεται ο εργοδότη να προτείνει επίση τη δυνατότητα εργασία με ευέλικτο ωράριο λειτουργία. Η η εργασία εξ αποστάσεω. Για του εργαζόμενου του δημόσιου τομέα, δημιουργείται επίση η δυνατότητα εργασία με ευέλικτο ωράριο λειτουργία, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση, όπω προβλέπεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, παρέχει πλήρη υποστήριξη στο σύστημα υγεία σε ό,τι αφορά τι έκτακτε δαπάνε. Για τον σκοπό αυτό, ο προπολογισμό του Υπουργείου Υγεία ενισχύθηκε έγκαιρα με 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δρομολογούνται καινούριε δαπάνε για προσλήψει. Ανάλογα με τι εξελίξει, οι οποίε αποτιμώνται καθημερινά, το Υπουργείο Οικονομικών θα ενισχύσει τον προπολογισμό του Υπουργείου Υγεία με όσε επιπλέον πιστώσει χρειαστεί. Προχωρώ στι πρωτοβουλίε του Πρωθυπουργού σε Γερμανία και Αυστρία. Όπω γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργό Κυδιάκο Μητσοτάκη επισκέφθηκε το προηγούμενο διήμερο το Βερολίνο και την Βιέννη, όπου είχε συναντήσει με την καγκελάριο τη Γερμανία Άγγελα Μέρκελ και τον καγκελάριο τη Αυστρία Σεμπάστιαν Κούρτζ. Οι συναντήσει με του δύο Ευρωπαίου ηγέτε πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό ενημέρωσε του δύο ηγέτε για την οργανωμένη Ακούσαμε, κυρίε και κύριοι, την εξειδίκευση των μέτρων για την αντιμετώπιση του Ευρωπαϊκού Εθνικού, εθνικού Συστήματο Υγεία αλλά και τη θωράκιση τη χώρα απέναντι στον κορονοϊό. Στα σημαντικά, η άδεια ειδικού σκοπού, περισσότερα και αναλυτικά, ενώ η ενημέρωση συνεχίζεται. Θα δούμε στο δελτίο ειδήσεων του Σκάι στι 2 η ώρα ακριβώ.